έχουμε ακόμα χιλιάδες κενά υπηρετικών σε όλες τις ειδικότητες. Πολλά ολοήμερα δεν έχουν ακόμα ανοίξει. Οι δομές διάγνωσης και υποστήριξης ειδικής αγωγής υπολειτουργούν με μειωμένες τις προσλήψεις σε παράλληλη στήριξη και στελέχωση σε τμήματα ένταξης. Ενώ δεν έχουμε ακόμα δει κανένα μέτρο στήριξης των μαθητών για την αντιμετώπιση των σύνθετων μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών που έχουν προκύψει μετά από σχεδόν 2 χρόνια τηλεκπαίδευσης και υπολειτουργίας των σχολείων. Στην Κρήτη, που τελευταία συνεχώς πλήττεται από τους σεισμούς, αποτελεί πολυτέλεια η αντισεισμική θωράκιση, αλλά και η πυρασφάλεια των διδακτηρίων. Πέρα από τις τραγικές ελλείψεις σε σχολική στέγη, τις ακατάλληλες πυριακές εγκαταστάσεις, τις αυλές των σχολείων με τα κοντέινερ για να στιβάξουν τους μαθητές, ακόμα και τα νήπια και τα προνήπια. Οι τραγικές συνέπειες του καταστρατικού σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου στο νομό Ηρακλείου άφησαν δεκάδες σχολεία κλειστά, με μαθητές χωρίς καμία υποστήριξη, μαρτυρώντας τις σοβαρές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της τοπικής διοίκησης, που αδιαφορούν για τα δίκαια αιτήματα των γονέων, που εδώ και χρόνια φωνάζουν για ασφαλή σχολική στέγη. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στα σχολεία, εν καιρό πανδημίας, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στις ηλικίες 4-18 ετών να έχουν ξεπεράσει το 30% των συνολικών κρουσμάτων. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ακόμα αποφασιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία. Έχουν κλίματα 25-27 παιδιών, ελπίδα καθημερινό καταρρισμό και απορρίμανση. Ενώ την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας πιέζει τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να προχωρήσουν σε νέες συγχωνεύσεις τμήματων, δημιουργώντας ακόμα και 30 τμήματα. Όλα αυτά συμβαίνουν στο νέο σχολείο, που ξύπνησε η κυβέρνηση μαζί με μια σειρά αντιδραστικών αποθετημάτων, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω της ελάχιστης βάσης της αγωγής, με την Τράπεζα Θεμάτων να καταδοθεί στο τέλος της χρονιάς σαν δαμόκλειο σπάθη επέδωσης της ανισοτιμίας στην όρθωση, βάζοντας εκπαιδευτικούς και γονείς να ψάχνουν για χορηγούς και δωρεές προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά έξοδα, εισάγοντας ΜΚΟ και επιχειρηματικούς ομίλους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ με τη λεγόμενη αξιολόγηση προσπαθούν να εφαρμόσουν ασφυκτικό έλεγχο εφαρμογής των παραπάνω στην εκπαιδευτική κοινότητα. Εμείς, με τους δασκάλους των παιδιών μας, που βιώνουν μαζί κοινά αντιδιαγωνίες για την πρόοδο των παιδιών, για τις καθημερινές δυσκολίες, για τις ανισότητες που οξύνονται χρόνο με το χρόνο, για να κατακτήσουν όλα τα παιδιά βασικές γνώσεις, αναγκαίες για την εξέλιξη και την ολόκληρη διανύξηση της προσωπικότητάς τους, μαζί με αυτούς τους ανθρώπους θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την μόρφωση και τη ζωή που ονειρευόμαστε για τη νέα γενιά. Η τρομοκρατία δεν μας αγγίζει. Ο νέος ο διεκδικητικός νόμος θα μείνει στα χαρτιά.